να πάρετε κατά προτεραιότητα το λόγο. Η κυρία Αντιπρόεδρος θα πάρει κατά προτεραιότητα. Λοιπόν, άλλος ποιος θέλει για να... Ναι, ναι, λοιπόν, Ιαννίδης, λογοθέτης, Ανδρέου, Δημητρακόπουλος. Το όνομά σας, κυρία, πώς είσαι? Μασιμανίδο. Μανίδο. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο. Ποιος θέλει στη συνέχεια, λέει. Κυρία Αντιπρόεδρος. Επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά. Για τα πρακτικά. Για τα πρακτικά. Εντάξει, πάει. Επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά σε βάρος του ελεκτικού συνεδρίου, θα τολμήσω να το πω, από όλους, είμαι εδώ όχι για να υπερασπιστώ το ελεκτικό συνέδριο, αλλά νομίζω να δώσω τις δίκαιες λύσεις που πρέπει, και το είπα εξ αρχής, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια παράπονα από κάποιους δημάρχους για καθυστερήσεις, για, δεν ξέρω, είπατε κάτι ότι διεπιθανόν κάποιες διατάξεις από τους επιτρόπους να ερμηνεύονται διαφορετικά και να έχουμε διαφορετικές λύσεις. Ναι, θα το παραδεχτώ. Δεν υπάρχει λόγος ότι δεν γίνονται αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι και οι επιτροποί ελέγχονται, γιατί άκουσα ότι είναι ανεξέλεγκτοι από τον κύριο Στεργίου. Με συγχωρείτε, κατάλαβα, ή ο κύριος Καμάρας, κάποιος το είπε. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει μία αρχή να ελέγχει τους επιτρόπους. Οι επίτροποι πρέπει να ξέρετε, όλοι οι επίτροποι και οι υπάλληλοι του ελεκτικού συνεδρίου υπόκεινται στον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου. Και ανά πάσα στιγμή ελέγχονται και για τις καθυστερήσεις και για τις όποιες λύσεις δίνονται. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να καταλάβετε, νομίζω, και να καταλάβουμε όλοι μας, ότι η δημοσιονομική κρίση έχει αλλάξει και την κοινωνία και τους θεσμούς. Να σας πω ότι εγώ... Να σας πω λοιπόν ότι εγώ, όταν μπήκα στο συνέδριο, έχω αρκετά χρόνια στο συνέδριο, είμαστε 1.200 άτομα. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσοι είναι οι υπάλληλοι μας οι οποίοι ασκούν τον προληπτικό έλεγχο? Δεν θα φτάσουν τους 300. 600 είμαστε στο σύνολο οι δικαστικοί μας υπάλληλοι. Δεν μιλάω για το δικαστικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, αυτό που είπε, νομίζω το είπε όμως ο κύριος Στεργίου, γιατί το έχω σημειώσει, ότι θέλει έναν επίτροπο, θα το πω παραστατικά όπως το είπε, για να ελέγχει κάθε δαπάνη, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς επιτρόπους. Κάτι που είναι εντελώς αδύνατον. Όχι μόνο πρακτικά, γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους, αλλά δεν είναι δυνατόν σε κάθε δήμαρχο να έχουμε και έναν επίτροπο να ελέγχει τις δαπάνες του. Βεβαίως καθυστερεί ο έλεγχος, και ο προληπτικός και ο κατασταλτικός. Κάνουμε όμως, να ξέρετε, κάθε ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνος, και από τους επιτρόπους, οι οποίοι στην πλειονότητα, ας μη σας πω όλοι, είναι πάρα πολύ καλοί οι επίτροποι και εκτελούν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους. Θα σας πω όμως ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και καθυστερούν. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε να σας πω, σας είπα και πάλι. Σας είπα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Είμαι η πρώτη που το είπα. Και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δολίως ή εν πάση περιπτώσει υπετίως εκ μέρους των επιτροπών. Ναι, όχι, όχι, εγώ το λέω. Όχι, το λέω. Γιατί εμένα μου παραπονέθησαν, θα σας το πω, έχω προσωπική εμπειρία. Εγώ προέρχομαι από το ελεκτικό συνέδριο, έγινα δικαστής προερχόμενη από το ελεκτικό συνέδριο. Κατά συνέπεια, το πρώτο αντικείμενο το οποίο έμαθα όταν μπήκα στο συνέδριο είναι πρώτα το ελεκτικό έργο και μετά το δικαιοδοτικό. Κατά συνέπεια, τα μισά μου χρόνια τα έχω στον έλεγχο και ξέρω πάρα πολύ καλά και τους επιτρόπους και τους δημάρχους. Όταν λοιπόν κάποιος δήμαρχος έρχεται και μου λέει ότι αυτός μου καθυστερεί σκοπίμως, το λέω και το τονίζω, το ένταλμα. Εγώ τι θέλετε να το, πώς θέλετε να το εκλάβω? Ότι το κάνει υπετίως, πιθανόν να μην ξέρει. Εμένα, όταν πήρα τον επίτροπο και του το είπα, μου είπε δεν το ήξερα, ήθελα να το μελετήσω λίγο αργότερα, γι' αυτό το καθυστερώ.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση καθυστέρησης από τους επιτρόπους. Είναι λίγο το προσωπικό και θα το δεχτώ πρώτη εγώ ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, υπάρχουν αυτές οι οποίες... Παρακαλώ. Θα σας πω ότι... Διακόπτες, σας παρακαλώ σεβασμό. Όποιος έχει να το πει μετά, όταν έρθει η σειρά του. Εγώ θα σας πω και θα συνενέσω στο ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν έχουμε προσωπικό. Πιστέψτε με, όπως εσείς λέτε, υπάρχει απαξίωση οικονομική και μάλιστα και ελεκτική, θα σας πω και εγώ ότι δεν έχουμε προσωπικό. Αυτή τη στιγμή ήρθαν 2-3 δήμαρχοι στο περιθώριο εκεί που είμαστε στο διάλειμμα και μου είπαν ότι δεν έχουν επίτροπο. Γιατί ο επίτροπος μετακινήθηκε, πήγε σε άλλη υπηρεσία και έχουν μείνει με αναπληρωτή επίτροπο. Προσπαθούμε αυτούς που είναι στην επαρχία και περισσεύουν να τους φέρουμε στην Αθήνα να πληρώσουμε τα κενά. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι και εμείς ζούμε τη δημοσιονομική κρίση, αλλά ζούμε και την κρίση του θεσμού μας. Και εμείς έχουμε κρίση στο θεσμό. Θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Να μην φεύγετε, όπως είπε ο κύριος Στεργίου πολύ σωστά, και μετά από 19 χρόνια να κρέμεται, να το πω έτσι παραστατικά, οι σκυτάλοι πιθανόν να τον καταλογίσουν για κάποιες δαπάνες. Σωστά. Αυτό θα σας πω ότι υπάρχουν πρακτικά και του 13 και του 14 της Ολομέλειας. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι υπάρχουν να το ελέγξουμε το παλιό και να αρχίσουμε από το 13 και μετά τους ελέγχους επίκαιρους όσο γίνεται πιο γρήγορα και με ένα άλλο σύστημα ελέγχου, τους λεγόμενους στοχευμένους ελέγχους. Δηλαδή θα πηγαίνουμε σε κάθε Δήμο να ελέγχουμε και κατασταλτικά και προληπτικά. Αυτό όσον αφορά τους επιτρόπους που είπατε ότι πρέπει να υπάρξει σε κάθε Δήμο. Είπατε και κάτι άλλο και θέλω να το διευκρινίσετε γιατί δεν το κατάλαβα ίσως. Ότι δεν γίνεται προληπτικός έλεγχος. Ο προληπτικός έλεγχος χαρακτηρίζεται προληπτικός ή κατασταλτικός, όπως πολύ καλά ξέρετε, από το χρονικό σημείο που γίνεται. Αν γίνεται πριν εκταμιευτεί το δημόσιο χρήμα, είναι προληπτικός. Εάν γίνεται μετά, είναι κατασταλτικός. Ποιες περιπτώσεις έχετε κατά νου που είπατε ότι δεν γίνεται σε κάποιο έργο? Μα εμείς ήδη αμέσως έχουμε κάποιες νομολογία, να θα πω σαν νομολογία του ελεκτικού, που όταν πάει κάποια δαπάνη που έχει εκτελεστεί για να γίνει προληπτικός έλεγχος, ο Επίτροπος τον γυρίζει το ένταλμα πίσω γιατί λέει είναι άνευ ουσίας. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Δεν μπορεί να γίνει προληπτικός έλεγχος σε μια δαπάνη που έχει εκτελεστεί. Τώρα, εσείς δεν κατάλαβα ποιες δαπάνες εννοείτε. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι σαφές το χρονικό σημείο στο οποίο θεωρείται τον προληπτικό έλεγχο. Εσείς λέτε πριν εκταμιευθεί το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα. Βεβαίως. Για μας δεν είναι αυτό το σημείο του προληπτικού ελέγχου, mm-hmm. διότι η προμήθεια, το έργο κλπ. Έχουν ήδη συντελεστεί. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι η διαφορά, είναι το χρονικό σημείο. Όταν ήδη έχει εκτελεστεί ένα έργο, το οποίο κηρύτεται μετά, όχι όσον αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά γενικότερα όσον αφορά την αρμοδιότητα ή οτιδήποτε άλλο σε ένα ένταλμα, έχει ήδη υλοποιηθεί, τότε δεν λέγεται προληπτικός. Προληπτικός ίσως είναι ότι προστατεύεται το δημόσιο χρήμα, όμως για τον αιρετό και για τους υπαλλήλους που έχουν ήδη υλοποιήσει κάτι εν αγνία τους ότι είναι νόμιμο, τότε δεν είναι προληπτικό. Άρα το προληπτικό πρέπει να το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Ναι, με προστασία του δημοσίου χρήματος για ένα παράνομο ένταλμα ή παράνομη δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο, όμως για τον αιρετό που εν αγνία του υλοποιεί μια παράνομη ακριβώς πράξη, προμήθεια, έργο, σύμβαση, υπηρεσίες, πρέπει να προστατευτεί και αυτό σημαίνει για μας προληπτικό. Είναι σαφής η διαφορά. Επομένως. Κάτι όπως είναι στο προσυμβατικό έλεγχο. Ναι, κατάλαβα. Μπορώ να σας απαντήσω. Κοιτάξτε, εμείς από το Σύνταγμα, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 1998, κάνουμε έλεγχο νομιμότητος και... Συγγνώμη, μην μιλάτε, παρακαλώ. Εάν δεν ενδιαφέρουν αυτά, να σταματήσω. Εμείς, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάνουμε έλεγχο νομιμότητος και κανονικότητος. Νομιμότητος να προβλέπεται η δαπάνη από κάποια διάταξη νόμου και κανονικότητος να υπάρχουν τα δικαιολογητικά. Είναι θεσμοθετημένο ο έλεγχος αυτός από το Σύνταγμα και γίνεται όταν λοιπόν συντρέχουν και τα δύο σορευτικά. Εμείς υπογράφουμε το ένταλμα, ο Επίτροπος φυσικά, και το στέλνει να εκτελεστεί η δαπάνη.
κατά συνέπεια. Εσείς θεωρείτε ότι επειδή κάνετε την προμήθεια και δίνετε το τιμολόγιο, ότι για σας δεν είναι. Αυτό δεν φταίμε εμείς σαν ελεκτικό συνέδριο. Το σύστημα. Δεν ρίξαμε πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Ναι, βεβαίως. Δεν είμαστε εναντίον του ελεκτικού συνεδρίου. Όχι, ούτε εγώ είμαι. Έκανα μία αναφορά ότι ο προϋπολογισμός ελέγχεται από την αποκεντρωμένη σήμερα ή την αυτοτελή υπηρεσία που θα έρθει. Όταν ελέγχεται, τι ελέγχουν, ώστε να είναι δεσμευτικό μετά για τον ελεκτικό συνέδριο. Όταν ελέγχονται οι κωδικοί, αυτό ελέγχουν, η αναγραφή των κωδικών, τα όρια κλπ. Και αναγράφονται και αν συντρέχουν οι όροι που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των Δήμων. Δηλαδή, αν είναι μία δαπάνη που είναι εκτός αρμοδιότητας, κηρύσσεται μη νόμιμη. Αν αυτό είναι δεσμευτικό, αλλιώς να καταργηθεί αυτός ο έλεγχος του προϋπολογισμού, με αντιλαμβάνεστε. Κατάλαβα. Δεν έχει να κάνει με το ελεκτικό. Εγώ ανέφερα και ήμουν πολύ προσεκτικός ότι το ελεκτικό συνέδριο και η επιτροπή του, που για όνομα Θεού δεν έχουμε τίποτα μαζί τους και καταλαβαίνουμε και τις αδυναμίες που υπάρχει στις ελέγχωση κλπ. Ανέφερα όμως ότι εσείς δράτε και δουλεύετε βάσει των νόμων. Βεβαίως. Γι' αυτό βάλαμε ένα θέμα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε αυτοί οι νόμοι οι οποίοι κανονίζουν στο παραμικρό, που αυτό το παραμικρό όμως δεν μπορεί να προβλέψει όλα, αλλά να κάθε φορά χρειάζεται κάλυψη με αυτή την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται τώρα. Προσπαθούν να καλύψουν, έτσι και σωστά, κάποιες ακριβώς ατέλειες ή κενά που υπάρχει στον νόμο. Λέμε λοιπόν, αν αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο και το έργο το δικό σας θα είναι ευκολότερο, διότι αν αναφέρετε μία διάταξη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στον νόμο, τότε κι εσείς είσαστε δεσμευμένοι, σαν Επίτροπη λέμε και σαν Ελεκτικό Συνέδριο, να τηρήσετε ακριβώς, αν αυτή είναι η κανονιστική διάταξη δεσμευτική, να κουρίσετε ακριβώς αυτό. Και να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα κάθε φορά το κενό νόμο που υπάρχει να πρέπει να καλυφθεί με άλλο νόμο. Σωστό. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ. Δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία του Ελεκτικού Συνεδρίου, που θέλω να πω σε αυτό που αναγνωρίζετε πράγματι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω οργανικών, ναι, οι επιπτώσεις όμως, εφόσον δεν υπάρχει παραγραφή, διότι εμείς δεν σας καταλογίζουμε κακή πρόθεση. Για όνομα του Θεού, για να μην παραξηγηθούμε. Καταλογίζουμε ότι κάποιες αδυναμίες έχουν επιπτώσεις στο ελεκτικό συνέδριο. Έχουν αλλά στους αιρετούς. Εκεί λοιπόν αυτό πρέπει και εσείς και εμείς να το θεραπεύσουμε. Αυτό θα πρέπει όμως να μου επιτρέψετε να σας πω. Είναι θεσμικό. Μα αυτό συμφωνούμε, δεν αναφερόμαστε σε εσάς. Δεν είναι θέμα του ελεκτικού συνεδρίου. Μπράβο, συμφωνούμε. Δεν είναι. Συμφωνούμε. Δηλαδή, εμείς κύριε Καμάρα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εφαρμόζουμε τον νόμο. Αν ένας νόμος είναι ατελής, δεν φταίμε εμείς. Ακριβώς. Τώρα, ένα άλλο και τελειώνω, δεν θα σας φάω το χρόνο. Το θέμα είναι ότι μου είπατε για την, είπε ο κύριος Στεργίου, αν θυμάμαι καλά, γιατί εδώ έχω σημειώσει για οικονομική αυτοτέλεια, ότι θίγουμε την οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, όταν ο Επίτροπος θεωρεί ένα ένταλμα το οποίο, κατά την άποψή του, εξυπηρετεί, δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αλλά είναι λειτουργική η δαπάνη που καλύπτει και δεν είναι σύμφωνη με το προσήκον μέτρο. Έτσι, αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν για το προσήκον μέτρο. Το καθορίζει ο Επίτροπος κατά την άποψή του το προσήκον μέτρο. Εγώ είπα με λεπτομέρεια το εξής. Ότι εσύ το είπες. Συγγνώμη. Για το προσήκον μέτρο. Ναι. Θα σας πω όμως και πάλι. Η νομολογία του ελεκτικού συνεδρίου βάζει φραγμό στους επιτρόπους. Δεν είναι. Παρακαλώ. Ναι. Α, δεν ακούγομαι. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα σας πω ότι υπάρχει η νομολογία του ελεκτικού συνεδρίου και των αρμοδίων τμήματων δικαστικών σχηματισμών, που όταν λέμε προσήκον μέτρων, δεν ενεργεί αυτοβούλος και αυθορμήτως ο Επίτροπος. Αλλά υπάρχει κάποια. Τι έχει πει το δικαστικό σχηματισμό ο αρμόδιος για το προσήκον μέτρο? Είναι, παραδείγματος χάρη, 50 ευρώ. Εσύ πόσο το πήγες? Το είχε ο άλλος ο δήμαρχος 30, εσύ το έφτασες 60. Άρα και με την ομολογία του ελεκτικού συνεδρίου έχεις υπερβεί το προσήκον μέτρο που το έχει ορίσει. Δεν είναι θέμα ότι θίγεται η αυτοτέλεια. Αν με κάποια συγκριτικά στοιχεία βγάζουμε ένα προσήκον μέτρο. Αυτό ο Επίτροπος μας το λέει, γιατί ο προηγούμενος δήμαρχος για μια δαπάνη, παραδείγματος χάρη, έδωσε 100 ευρώ, ο άλλος δίνει 150. Υπερβαίνει το προσήκον μέτρο ή δεν πλησιάζει, εν πάση περιπτώσει, τον άλλο? Εμείς λέμε, κυρία Αντιπρόεδρε, ναι, γιατί το προσήκον μέτρο να το κανονίζει
και να προσδιορίζεται με από την κοινή αγορά. Από το Δημοτικό Συνέδριο και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν και αυτό εσά. Είναι θέμα ρύθμισης. Το Δημοτικό και αυτό Συμβούλιο. Είναι θέμα ρύθμισης, νομοθετικής ρύθμισης. Και αυτό είναι αυτό θέμα. Λέμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, αν είναι εύρωστος οικονομικά ο Δήμος, ναι, μπορεί να αποφασίσει για το Α, Β, Γ, εφόσον του δώσει το δικαίωμα αυτό ο νόμος. Βεβαίως. Να μην κάντε... χρειάζεται λοιπόν ούτε η νομολογία του Ελεκτικού Συνεδρίου, ούτε βεβαίως η κρίση προσωπική του Επιτρόπου. Να σωστό είναι καθαρά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και για τις αμοιβές των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν σας αφορά, ή mm-hmm τις αμοιβές των αντιδημάρχων. Εφόσον υπάρχει βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι μπορεί να καταβάλει αυτές τις αμοιβές, για ποιο λόγο ένας Δήμος να μην μπορέσει να κάνει, να προάγει το έργο του με τους αντιδημάρχους που τους έχει ανάγκη, όπως είπε ο πρόεδρος και ο Στεργίου, αλλά να πρέπει οριζόντια για τους υπερχρεωμένους, για τους νησιώτες, τους ορεινούς, αλλά και άλλους Δήμους να παίρνετε μια απόφαση κεντρικά. Θέλω να καταλάβετε το νόημα των δικών μας παρεμβάσεων. Με έχετε δεν δίκιο. Έχουμε να κάνουμε αυτά... τίποτα με το ελεκτρικό σύστημα. Όχι. Είναι θέμα... Ναι, είναι νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής και δεν είναι θέμα του ελεκτικού συνεδρίου. Θα σας πω, θα τελειώσω και θα σας πω κάτι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Το είχα πει και σε ένα περιφερειακό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Μη φοβάστε αυτούς που σας ελέγχουν και δει το ελεκτικό συνέδριο. Να φοβάστε αυτούς που σας κανακεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό τελείωσα. Κυρία Αντιπρόεδρος, επειδή κατάλαβα ότι μπορεί να σκεφτήκατε ότι εμείς είμαστε εδώ για να τα βάλουμε με το ελεγκτικό συνέδριο, σας λέω, όχι να διευκρινίσω γιατί απευθυνθήκατε ονομαστικά σε μένα. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς με το ελεγκτικό συνέδριο και με τους επιτρόπους έχουμε όχι καλή, άριστη συνεργασία. Με το σύστημα που υπάρχει, σας λέω ότι το σύστημα που υπάρχει όμως δεν μας θωρακίζει. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο εμείς να αισθανόμαστε ανασφάλεια μετά από 20 και 25 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο. Άρα εμείς θα συνεχίσουμε να παλέψουμε για να αλλάξει αυτό το σύστημα. Απόλυτα και να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Λοιπόν, σύντομες παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα ουσιαστικά. Σύντομες, αλλά να είναι και ουσιαστικές, γιατί η κυρία Αντιπρόεδρος έθεσε πολύ σωστά το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και εσείς βεβαίως, ότι χρειάζονται σαφείς παρεμβάσεις. Έτσι, στο προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τη λειτουργία σας. Αυτή τη στιγμή το προεδρικό διάταγμα προβλέπει τον παρεμπίπτοντα έλεγχο. Δηλαδή το 50% της συζήτησης που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή ακουμπάει στον παρεμπίπτοντα έλεγχο. Δεν είναι δηλαδή ο έλεγχος της κανονικότητας του εντάλματος, αλλά της νομιμότητας κατά το ελεγκτικό συνέδριο της υποκείμενης σύμβασης. Έρχεται λοιπόν εδώ τα διοικητικά δικαστήρια, τα ξέρετε, και το Συμβούλιο Επικρατείας και λένε ότι κακώς το ελεκτικό συνέδριο εξετάζει παρεπιπτόντος την νομιμότητα της σύμβασης. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα. Και τι κάνουν λοιπόν οι εργολάβοι? Όταν λοιπόν ο Επίτροπος και τα κλιμάκια και η ιεραρχία του ελεκτικού συνεδρίου αρνηθεί την πληρωμή, καταφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και σε ένα 1,5 χρόνο έχουν βγάλει την απόφαση και πληρώνονται οι άνθρωποι. Επομένως, εδώ υπάρχει μία αδυναμία. Προβλέπει το άρθρο 17, νομίζω, παράγραφος 4, ότι αυτό έρεται σε περίπτωση που υπάρχει δεδικασμένο. Έτσι. Το δεδικασμένο, να μία λύση, πρόεδρε, να θεωρηθεί ως δεδικασμένο. Βεβαίως, αλίμονο, είσαστε δικαστήριο, ανώτατο. Να μία λύση, να θεωρηθεί ως δεδικασμένο ή με κάποια νομοθετική τροποποίηση, που δεν μπορείτε να τη φέρετε εσείς βεβαίως, τη φέρει η πολιτεία, γι' αυτό είναι κρίμα που δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, να θεωρηθεί ως δεδικασμένο η απόφαση, η εγκριτική του ελεγκτή νομιμότητας. Έτσι ώστε να μην έχουμε διπλές αποφάσεις. Για φανταστείτε μία απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας, η οποία προσβάλλεται διοικητικά δικαστήρια, βγαίνει μια απόφαση Α. Το ίδιο ένταλμα ακολουθεί τη διαδικασία του ελεγκτικού συνεδρίου, βγαίνει μια απόφαση Β και η Α και η Β είναι αντιφατικές. Τι γίνεται? Ο ένας λέει πλήρωσε και ο άλλος λέει μην πληρώνεις. Λοιπόν, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται και από την όλη συζήτηση
Είμαστε υπέρ της διατήρησης του προληπτικού ελέγχου με τις όποιες τροποποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί μας διαφυλάσσει και το προσωπικό των Δήμων, διαφυλάσσει και τους αιρετούς, δεν συζητείτε, και γι' αυτό πρέπει να ανακληθεί η διάταξη, αγαπητέ Πρόεδρε, του νόμου του άρθρου 10 του 4337, που σταματάει τον έλεγχο νομιμότητας για το κράτος το 17 και για τους Δήμους το 19. Θα είναι καταστροφικό. Μάλιστα δεν το σταματάει με το σκεπτικό ότι θα ενταθούν οι κατασταλτικοί έλεγχοι. Για σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Από το 19 να μην έχουμε προληπτικούς και να έχουμε μόνο κατασταλτικούς. Αυτό το παράδειγμα το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο Παύλος ο Καμάρας. Να έρχονται λοιπόν και να ελέγχουν 10 χρόνια πριν και 20. Αυτό το οποίο είπατε δε για την παραγραφή, πράγματι πρέπει να μπει ένα όριο παραγραφής. Αλλά όταν έρχονται στις φορολογικές διαφορές και λένε ότι πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φορολογική εγγραφή στα 20 χρόνια, βλέπουμε δηλαδή μία διάθεση του κράτους το ίδιο να κακοδιοικεί και από την άλλη μεριά να κυνηγάει αυτούς που θέλουν. Επίσης, είπατε κυρία Αντιπρόεδρε για την έλλειψη του προσωπικού. Εγώ θεωρώ ότι εάν περιοριστεί ο έλεγχος ο παρεμπίπτων, θα ελαφρωθεί πάρα πολύ, θα ελαφρύνει πάρα πολύ η δουλειά σας και θα επικεντρωθείτε σε αυτόν τον έλεγχο που κακά τα ψέματα το Σύνταγμα σας έχει καθορίσει, δηλαδή τον έλεγχο της νομιμότητας της δαπάνης, της γενομένης δαπάνης και όχι της υποκείμενης σύμβασης. Και πολλά άλλα θα είχαμε να πούμε. Το πειθαρχικό, πράγματι αγαπητέ κύριε Στεργίου, είναι τραγικό. Στο πειθαρχικό παραπέμπεται ένας δήμαρχος, λέει, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ποιοι είναι οι σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος? Αν είναι δυνατόν, από το ρωμαϊκό δίκαιο, κυρία Πρόεδρε, που έλεγε ότι κανείς δεν κατηγορείται παρά για συγκεκριμένο λόγο, για συγκεκριμένο λόγο παράβασης, έτσι, ποινικής παράβασης, εδώ πέρα έχουμε ανατροπή όλου του δικαίου από το ρωμαϊκό δίκαιο μέχρι σήμερα. Σοβαρούς λόγους του δημοσίου συμφέροντος. Ποιος το κρίνει αυτό? Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον? Μία φήμη που κυκλοφόρησε στο Δήμο ότι ο Δήμαρχος τάδε τα πήρε? Αυτό είναι δημόσιο συμφέρον και σύρεται στο πειθαρχικό και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως νομίζω ότι θα πρέπει να τραβηχτεί μία γραμμή όπου όποια δαπάνη ελέγχεται από τον ελεγκτή νομιμότητος δεν μπορεί να ελεγχθεί ξανά από το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά την νομιμότητα της υποκείμενης σύμβασης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα. Αυτά είναι και δικηγόρος ο Κώστας και έχει και εμπειρία μακράν. Ο κύριος Λογοθέτης. Χρόνια δήμαρχος του Πειραιά. Έχει ιστορία μεγάλη. Έτσι μπορεί να μας πει. Και ιστορία μεγάλων ποινικών διώξεων. Ο υποφαινόμενος περιέργος, παρά τις 10 κακουργηματικές ποινικές διώξεις, παρά το γεγονός ότι από το 1998 μέχρι το 2006 μου είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και 20 εκατομμύρια δραχμές εγγύηση, δεν έχει εις βάρος του καμία ποινική πλέον κατηγορία. Όλα έχουν καταπέσει, έχω αθωωθεί χωρίς επιφυλάξεις και στο τριμελές κακουργοδικείο, αγαπητέ συνάδελφε της Πεντέλης, που ρωτάς για κακουργήματα ποιοι έχουν. Εγώ είμαι καθηγητής στην αντιμετώπιση των κακουργηματικών ιστοριών και στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου και οι δύο εισαγγελείς ζήτησαν την αθώωσή μου κατηγορηματικά. Και οι δύο διαδικασίες, σας διαβεβαιώ, ήταν λεπτομερέστατες, ότι δεν είχε πέσει ούτε τίποτα κάτω. Βεβαίως είχα κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία λόγω των γνώσεών μου και λόγω της καλής μου υπεράσπισης μπορέσαμε να διαφωτίσουμε τα σεβαστά δικαστήρια για την πραγματικότητα. Ο υποφαινόμενος εκφράζει όμως την πικρία σε όλες τις διοικήσεις της τοπικής ένωσης ΠΕΔΑ, τώρα λέγεται ΠΕΔΑ, όχι στη σημερινή διοίκηση φυσικά και όχι στη σημερινή ένωση, και στη ΚΕΔΚΕ τότε, τώρα λέγεται ΚΕΔΕ, ότι από το 1995 ή μέχρι και την αθώωσή μου, από την αθώωσή μου και μετά, κανείς δεν έσκυψε πάνω στην περίπτωση Πειραιά για να διδαχθεί. Μιλάτε και πολύ σωστά, Πρόεδρε, φτάσατε σε ένα σημείο απόγνωσης ορισμένοι νεότεροι δήμαρχοι και παλαιότεροι που τους έρχονται καταλογισμοί. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανένα καταλογισμό και ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο, διότι είχα μια άριστη συνεργασία και πραγματικά είναι αρρωγός το ελεκτικό συνέδριο και θα σας εξηγήσω πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε παραπέρα και οι νομολογίες του είναι αξιόλογες. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε όλοι στη συζήτηση σας. Χρειάζεται γενναία νομοθετική ρύθμιση
θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κεντρική διοίκηση. Τι τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται? Μια φοβισμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Μια τοπική αυτοδιοίκηση που να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Μια τοπική αυτοδιοίκηση που να πλημμυρίζουν οι πολίτες και να μην έχει δικαίωμα δήμαρχος να νοικιάσει ένα φορτωτή για να καθαρίσει από τα χώματα ή να ανοίξει ένα χαντάκι να φύγουν τα νερά. Να μπορεί να πληρώνει άμεσα υποχρεώσεις που προκύπτουν από επίγοντα καιρικά φαινόμενα και θεομηνίες. Άλλωστε, στην περίοδο της κρίσης, οι νεότεροι δήμαρχοι τα ζήσατε αυτά πολύ καλύτερα από εμάς. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Έχω λοιπόν αυτή την πικρία εκφρασμένη, πρόεδρε της Ένωσης Δημάρχων, Παλαιών Δημάρχων και Νέων κλπ. Και έτσι σκέφτηκε ότι δεν σκύψανε. Γιατί ακριβώς? Γιατί το σύνολο των περισσότερων κακοδαιμονιών που περνάμε οι δήμαρχοι είναι η χερεκακία της μικροκομματικής και κεντρικής παρέμβασης. Εγώ είμαι θύμα μικροκομματικής, συκοφαντικής, κατασκευασμένης κατηγορίας, στην οποία έχω να πω πρόσωπα και πράγματα, και για ανακριτές, οι οποίοι καλούσαν τους δημοσιογράφους και λέγανε, έχω καταγγελία δημοσιογράφου, γράψε, γιατί δεν μπορώ να τον διώξω, για να έχω την αφορμή να τον διώξω, μια αγαστή συνεργασία τοπικών δημοσιογράφων που τα πιάνανε από όλους τους δημάρχους και εκβιάζανε, και φτάσαμε στο φαινόμενο Μαυρίκου. Τώρα, αν ζούσε ο Μαυρίκος, θα λέγει κι άλλα, γιατί ξεκίνησε από το κανάλι 1 του Πειραιά και από εκεί εκπαιδεύτηκε και τα ξέρε. Το λέω έτσι παρεπιπτόντως, τον ήξερα πολύ καλά. Τότε ήταν μαθητευόμενος και έβλεπε όλη αυτή την ιστορία των δημοσιογράφων που εκβιάζανε δημάρχους και είχαν αγαστεί συνεργασία με ανακριτές, οι οποίοι περιμέναν να πάρουν γαλόνια από την καταδίκη των δημάρχων. Λοιπόν, για να κλείσω την παρένθεση αυτή, θα σας πω ότι δυστυχώς η ΚΕΔΚΙ έπρεπε και εμείς όλοι εκεί πέρα να κάνουμε ένα think tank, μια τράπεζα πληροφοριών για κάθε ξεχωριστή περίπτωση δημάρχων. Θα αποκομίζαμε χρήσιμα συμπεράσματα για νομικές, σοβαρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο το οποίο να μην μας ταλαιπωρεί πλέον στο μέλλον. Στην περίοδο της πληροφορίας θα έπρεπε να ήταν εδώ ο εισηγητής, ο εξαίρετος του συνεδρίου του Πόρου, κύριε Πρόεδρε, που ήταν εξαιρετική η πληροφόρηση που δεν μπορούσαν όλοι να την παρακολουθήσουν, να μας πει ότι το πρόβλημα λύνεται απλά. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα που εξετάζουμε σήμερα? Είναι η παραγωγή έργου, η λειτουργία του Δήμου και η ενταλματοποίησή της. Αυτό το πράγμα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε ένα λογισμικό ενός, σε ένα κομπιούτερ, σε ένα κεντρικό υπολογιστή, που από τη στιγμή που θα δίνει μια εντολή ο Δήμαρχος, και θα ήταν και όφελος αυτό για να την παρακολουθεί, θα μετατρέπονταν σε αποφάσεις υπαλλήλων, οι οποίες θα ελέγχονταν από το λογισμικό, εάν είναι σύνομες και αν συγκρούονται με την τρέχουσα νομοθεσία, το λογισμικό δεν θα τις προχωρούσε και θα σου λέγε κάνε αυτή τη ρύθμιση μόνο του, και αφού ορίμαζε η νομιμότητα ενός έργου, προμήθειας κλπ, θα προχωρούσε αυτόματα η ενταλματοποίηση σε μία ώρα, χωρίς όλα αυτά τα δικαιολογητικά, όλα αυτά ηλεκτρονικά, παράλληλη ενημέρωση του παρέδρου, παράλληλη ενημέρωση τους πάντες, και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα ήταν και ο Δήμαρχος καλυμμένος και ο υπάλληλος, και το ελεκτικό συνέδριο θα είχε κάνει τον έλεγχό του αυτόματα, αλλά αυτό προϋποθέτει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, ξεκάθαρη συνεργασία υπηρεσιών και όχι να συνεχίζεται αυτή η όλη κατάσταση. Είμαστε στην εποχή της πληροφορικής και αυτό που συζητάμε έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να προχωράμε με το γαϊδούρι στην εποχή που αλλάζουν τα πράγματα με ταχύτητες φωτός, και από την άλλη δεν μπορούμε να μιλάμε για εκδημοκρατισμό και αλλαγή του συντάγματος χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση όλων αυτών των προτάσεών σας και έκφρασή τους σε ένα νομικό πλαίσιο που να μετατρέπει την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πραγματική εξουσία λαϊκή. Δεν συμφώνησα και με τη ρίση που είπε ο Δήμαρχος εδώ, ο αιρετός προϊστάμενος. Δεν έχουμε αιρετό προϊστάμενο. Έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση άλλου βαθμού, παράλληλη μαζί μας, σε άλλες αρμοδιότητες που πρέπει να ξεκαθαρίσει και η κάθε βαθμίδα την κάθε αρμοδιότητά της. Και επειδή μιλάμε για τροποποίηση του συντάγματος, είναι ευκαιρία να κάνουμε υποδείξεις ώστε να φύγει από τη μέση αυτό το γραφειοκρατικό κατασκεύασμα που λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση, και κάθε κρατική εξουσία, επειδή φοβάται
την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού την έχει βάλει με έναν υπάλληλο γενικό γραμματέα να ελέγχει τους αιρετούς. Άμα εξαφανιστεί αποκεντρωμένη δίκηση και ο θεσμός της, όλα αλλάζουν. Και από εκεί πέρα είναι το δικαστικό σώμα που θα μας ελέγχει. Ο δικαστής πρέπει να μας προσάγει και να μας ελέγξει. Και εκεί πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα της εκπαίδευσης των δικαστών και των ανακριτών. Μιλάμε για οικονομικούς εισαγγελείς που τους εκπαιδεύονται. Ο δικός μου ανακριτής, δεν θέλω να αναφέρω όνομα, το έχω στείλει στον Αριοπάγο, αλλά ο Αριοπάγος δεν έχει σκύψει και αν σκύβατε κι εσείς θα ήταν πολύ χρήσιμο, θα σώνατε πολλούς δημάρχους από τέτοιους ανακριτές. Δεν είχε καταλάβει ότι ο ελεγχτής που είχε έρθει και με είχε ελέγξει, είχε βρει ο άνθρωπος ένα χρηματικό υπόλοιπο, απόλυτα δικαιολογημένο, 2 δισεκατομμυρίων, ο κύριος Βλάσης. Στις 28 Φλεβάρι τότε έλεγε το λογιστικό έτος και το είχε μετατρέψει σε χρηματικό, σε έσοδο για το επόμενο χρόνο. Είχε κλείσει και είχε βγάλει το χρηματικό υπόλοιπο υπαρκτό και το είχε μετατρέψει με ένταλμα σε έσοδο για το επόμενο χρόνο. Αυτό το θεώρησε ο κύριος ανακριτής, σώνει και καλά, το βάφτισε, είπε ξέρετε πόσο, διότι αποτελεί το από πληρωμές στο ΙΚΑ και σε οργανισμούς που δεν είχαμε προλάβει να το ενταλματοποιήσουμε. Μετά η Επίτροπος μας είπε: δεν τα στέλνατε όλα χωρίς ενταλματοποίηση στο ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο θα έλεγε ότι κύριοι, θα σας τα καταλογήσω. Φέρτε εδώ τα δικαιολογητικά και θα φέρνατε τα δικαιολογητικά και τα λιώνατε. Το ελεκτικό συνέδριο μπορούσε όσες φορές μας προειδοποίησε για καταλογισμό και του προσκομίσαμε τις αποφάσεις που είχαμε και τα δικαιολογητικά, μας διέγραψε τους καταλογισμούς ή αν χρειάστηκε μια φορά να πάμε στο δευτεροβάθμιο όργανο κτλ. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και δεν έχω και κανένα και μάλιστα χρησιμοποίησα πολλές από τις αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου στις ποινικές μου διαδικασίες μετά. Πάει λοιπόν αυτό το θέμα. Ο κύριος ανακριτής δεν ήξερε ότι έχουμε δικαίωμα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να πάρουμε από ένα κωδικό που είναι για σχολεία και να πληρώσουμε τους εργάτες μας παραμονές Χριστουγέννων για να μην μείνει η πρωτοχρονιάς, για να μην μείνει η πόλη ασκούπιστη και ακαθάριστη και μετά να μεταφέρουμε στον κωδικό την επιχορήγηση των σχολείων. Ήταν υπεξαίρεση και αυτό. Και αφού δεν ήξεραν και δεν καταλάβαινε τους κωδικούς ότι το ένα κονδύλι προκύπτει από το άλλο ή είναι από το ίδιο έσοδο, στο τέλος πρόσθετε τα λεγόμενα υπεξαιρεθέντα ποσά και έβγαζε το καταπληκτικό ποσό των 13 δισεκατομμυρίων για το 95, δηλαδή εγώ υπεξαίρεσα 13 δις, εκ των οποίων ο προϋπολογισμός, ο πραγματικός έσοδα-έξοδα στον απολογισμό και στο κλείσιμο ήταν 11,5. Τα άλλα 2,5 έπρεπε να τα είχα εφεύρει. Λέω και το είπα. Λέω 11,5 να έχω κλέψει. Τα άλλα 2,5 από πού προέρχονται, που με κατηγορητά για 13. Αλλά και να τα είχα κλέψει. Τα 11,5 πώς λειτουργήσε ο Δήμος όλο το 95. Καταλαβαίνετε δηλαδή, είχαμε φάση ανακριτή, ο οποίος ήρθε την επόμενη μέρα, αυτά δεν τα ξέρει ίσως η Κέρκε, ήρθε την επόμενη μέρα μαζί με τηλεοράσεις στο Δήμο, με τη γραμματέα του στο γραφείο μου, γιατί την προηγούμενη μέρα είχαμε πάρει απόφαση για έγκριση ενός δανείου από την ΤΑΙΒΑ και την Μιτσουμπίση 170 εκατομμύρια γεν ο Δήμος και έπρεπε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Μας είχε βγάλει η GBRI το Δήμο Πειραιά Triple A, καλύτερο από την ΕΝΕΤΗ 95. Αυτά γίνηκανε και την επόμενη έρχεται ο κύριος ανακριτής, δημιουργεί πρόβλημα στο Δήμο Πειραιά, όλα τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ο ανακριτής στο Δήμο, σταματάει η δανειοδότησή του, σταματάνε οι επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Γιατί? Για να μου κατασχέσει, λέει, όπως είπε, το πρωτόκολλο. Του φόρτωσε ένα φορτηγό με εισερχόμενα, του το πήγα, έβαλα εδώ τους ελεγχτές του δημοσίου να δουν τι γινότανε, τελειώνω. Και αφού έκανε όλο το σόου ο κύριος ανακριτής, εμπλούπιζε τις κατηγορίες σταδιακά, γιατί και αυτός δεν ήξερε τι να πει. Έπρεπε όμως να πάω για κακούργημα. Και έτσι λοιπόν, αφού επακολούσαν όλα αυτά τα γνωστά, με διασύρανε, με πήγαν και 25 μέρες, γιατί μιλούσα 5 ώρες στην ανακρίτρια και δεν καταλάβαινε, και πέρασα και 25 μέρες στον Κορυδαλό, στο Ευγενές Ίδρυμα, όπου ήρθε ο κύριος και με είδε 2 φορές ο πρόεδρος και άλλοι δήμαρχοι, και τους ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μακρινόρη και τον κύριο Φιλίππου, γιατί ήρθαν μάρτυρες στα δικαστήριά μου και ξέρουν οι άνθρωποι από πρώτο χέρι. Βγήκε ένα βούλευμα, αφού είχα φύγει από δήμαρχος, το Σεπτέμβρη του 99, το 359 του 99, που έλεγε το εξής: Τριμελές, εφετείο, Πειραιά. Δεν παραπέμπουμε το λογοθέτη μετά από αυτά, αφού είχα κάτσει φυλακή, αφού, με είχαν διασύρει. Δεν παραπέμπουμε το λογοθέτη, διότι δεν βρίσκουμε ούτε αποχρώς ένδειξη. Διότι βλέπουμε ότι αν δεν εξετάστηκαν οι ισχυρισμοί του, οι οποίοι αν εξετάζονταν,
θα είχε καταπέσει το μεγαλύτερο μέρος του κατηγορητηρίου. Αυτά το τριμελές πλημμυροδικείο. Και ξαναζητάμε πάλι να γίνει επανέλεγχος. Και έρχεται. Τελειώνω πολύ γρήγορα. Έρχεται επανέλεγχος. 20 χρόνια ταλαιπωρία σε 3 λεπτά δεν προλαβαίνω. Θα τελειώσω μισό λεπτό. Θα σας πω στο τέλος. Έρχεται έλεγχος. Και ξέρετε πότε, αυτό θα σας πω. Γίνεται δεύτερο βούλευμα. Πάλι δεν βρίσκουν τίποτα. Καλούν πάλι τους ελεκτές σε ορκομοσία. Ορκίζονται αυτοί. Τίποτα από όλα αυτά. Το δε ελεκτικό συνέδριο έλεγε: περιμένουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων να αποφανθούμε. Και τελικά βγήκαν οι αποφάσεις και το ελεκτικό συνέδριο δεν είχε κανένα θέμα. Και στο τέλος, όταν αποφάσισα να κατέβω το 2006 υποψήφιος ανεξάρτητος δήμαρχος στην Νίκαια, μόλις ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, έρχεται σε ένα μήνα παραπεμπτικό βούλευμα για να δικαστώ. Περνάω από τριμελές κακουργοδικείο, δεν βρίσκουν τίποτα και σε 15 μέρες με καλεί ο δικαστής να μου δώσει την απόφασή μου. Η εισαγγελέα έχει εισηγηθεί την αθώωσή μου. Σε 15 μέρες, ενώ έχουν βγει όλες, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, μου λέει: αλλά το φόρο μισθό των υπηρεσιών δεν τον πλήρωσες, μου λέει ο δικαστής, άρα είσαι επεξαιρέτης. Και τρέχω εκείνη την ημέρα να φέρω δικαιολογητικά. Τέλος πάντων, με δικάσανε πρωτόδικα αφού μαθαίωσαν απ' όλα, μου κρατήσαν το φόρο μισθό των υπηρεσιών, που ήταν ψευδής ιστορία. Φαίνεται για να κρατηθεί το κύρος του δικαστηρίου, 14 χρόνια φυλακή με 10.000 εγγύηση ευρώ. Και μου είπε έτσι ορθά ο κύριος πρόεδρος του δικαστηρίου, το όνομα υπάρχει, ότι στο εφετείο θα αθωθείτε, μην ανησυχείτε. Τότε γιατί με δεν μάθωσατε εσείς? Έχω μάρτυρες που το είπε αυτό, όταν πήγα να καταθέσω τις 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, μετά από 2 χρόνια, στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, αγαπητέ συνάδελφε που μιλάς για κακουργήματα, ποιος έκατσε, αθώθηκα πανηγυρικά, να μην σας κοστολογώ, και δυστυχώς δεν είχα τα χρήματα να προσφύγω και έχασα τις ημερομηνίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μου είχαν πει, δεν είχα πλήρη ενημέρωση. Έπρεπε από το 1995 να είχα προσφύγει για παράνομη κατακράτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να φάει η χώρα μια καταδίκη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σας λέω ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή όλα ξεκινάν από το κομματικό κράτος. Εάν και τις χερεκακίες και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, να βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, να εξουδετερώσουμε έναν δήμαρχο με προοπτικές που μπορεί να τον βρούμε αύριο πολιτικό αντίπαλο, είτε στη Βουλή είτε σε κάποια εσωκομματική διαδικασία, και δεν κοιτάμε να ξεκαθαρίσουμε την κάθε περίπτωση, να τη δούμε όπως έγινε. Καλό είναι να κυκλοφορεί ο λογοθέτης με τη ρετσινιά του κλέφτη, καλό να κυκλοφορεί ο τάδε δήμαρχος με τη ρετσινιά του τάδε, μας εξυπηρετεί κάποιους με κάποιες μετριότητες στη χώρα. Τίποτα άλλο θέλω να πω, συνάδελφε, ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα. Λοιπόν, Δημητρακόπουλος, μετά Λαγουδάκης, Ανδρέου Μασμανίδου, έχω γράψει με αυτή τη σειρά. Ο κ. Δημητρακόπουλος ήταν δήμαρχος Περιστέρη χρόνια. Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για αυτή την ωραία και όλες τις υγιείς που άκουσα εδώ. Για να πω ότι πράγματι το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Και εγώ διαπίστωσα κάτι που είπε ο κ. Στεργίου. Η αίθουσα όχι μόνο θα έπρεπε να είναι γεμάτη, θα έπρεπε να είναι γεμάτο και το ξέρω μέχρι, μέχρι το δρόμο κάτω. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω γιατί τόση αδιαφορία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θέλω να πω δύο πράγματα διαπιστώσει για τελειώσω. Θα μην σας μακρηγορήσω εγώ, γιατί δικαίως μίλησε ο Στέλιος. Έφαγε τον περισσότερο χρόνο. Ότι ωραία ο προληπτικός έλεγχος, όλα ωραία αυτά, αλλά γιατί όμως εμείς δεχόμαστε ή το κράτος δεν δέχεται να έχουμε ανευθοϋπεύθυνους υπαλλήλους? Γιατί να έρχεται σε μένα να υπογράφω μια δαπάνη, να την υπογράφει ο υπάλληλος, να την υπογράφει ο προϊστάμενος, να την υπογράφει ο διευθυντής της υπηρεσίας, να την υπογράφει 7 υπογραφές και 8 ή 9 η δική μου? Για ποιο λόγο, γιατί τόση γραφειοκρατία? Γιατί δεν γίνει υπεύθυνος ο καθένας μέσα στο Δήμο γιατί οτιδήποτε κάνει? Αν υπήρχε αυτή η ατομική ευθύνη, αν διαμορφώσουμε και συνειδητοποιήσουμε και δημιουργήσουμε ανθρώπους υπαλλήλους με ευθύνη, νομίζω δεν θα υπήρχε τόση ανάγκη για προληπτικό έλεγχο. Αλλά είναι όλοι ανευθυνοί, ξέρουν ότι θα απαλλαγούν οτιδήποτε, ο δήμαρχος θα την πληρώσει τελευταίος και έτσι ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Αυτό όμως δεν έχουμε ποτέ ενσκύψει επάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι ανευθυνοϋπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το δείτε, Πρόεδρε, αυτό. Και δίνουν την ευθύνη όλοι στον Δήμαρχο.
Και να πω και αυτό έτσι άλλη μια διαπίστωση που είπε ο Στέλιος. Πράγματι Στέλιο, και εγώ από την μακρά μου 16 χρόνια ως δήμαρχος και 4 στην αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε λέει ο λαός ότι όλα τα πράγματα στο καιρό τους και ο κολλιός τον Αύγουστο. Μου έφεραν λοιπόν και εμένα έναν κολλιό, ίσως κάποιοι δήμαρχοι εδώ, ξέρετε τον Αύγουστο. Εμφανίστηκε λοιπόν κάποιος κολλιός, τον είχε τον πρόεδρο, μέγα σκάνδαλο στο Δήμο Περιστερίου. Εκατομμυρίων, δεν ξέρω, 600 εκατομμύρια κλπ. Τίποτα, όλα αυτά έολα. Δεν πήγα εγώ βέβαια στο δικαστήριο, ήταν όλα έολα, ήταν κάποια χαρτά που είχαν υπογράψει χωρίς να έχουν περάσει από κανένα διοικητικό συμβούλιο, ούτε της Δημοτικής Επιχείρησης, ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τελικά. Βέβαια δεν είναι. Αλλά έγινε όμως μεγάλος. Γράψαν όλες τις εφημερίδες. Πρωτοσέλιδα. Μέγα σκάνδαλο στο Δήμο Περιστερίου. Καταλαβαίνετε πώς πολλές φορές μπορεί να διασυρθεί ένας δήμαρχος. Τίποτα δεν πλήρωσε ο Δήμαρχος. Ούτε ένα ευρώ δεν πλήρωσε ο Δήμαρχος του Περιστερίου. Την πληρώσανε κάποιοι βέβαια που είχαν στήσει. Και όλα αυτά γιατί έγιναν. Για μικροκομματικά συμφέροντα, από καγκεντρέχια, από μοροφολιοδειξίες άλλων που είχαν ακριβώς φτιάξει φτιαχτό όλο αυτό το, για να φέρουν αυτό το σκάνδαλο. Και γράψαν και υπόθηκαν τόσα πολλά. Και όλα αυτά ήταν τίποτα. Αέρας. Αέρας κοπανιστός. Ναι, και ήθελα να πω ότι τότε θυμάμαι κάποιοι δημοσιογράφοι, έτσι θα το πω, έγραψαν ξεθόριασε ο δήμαρχος Δημητρακόπουλος του Περιστερίου. 16 χρόνια δήμαρχος. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο αυτόν τον δημοσιογράφο, θυμάμαι. Πού παίρνεις αυτά τα στοιχεία, από τη Χαριλάου Τρικούπη και από τις τοπικές οργανώσεις. Ήρθες, μίλησες με κανένας. Αυτά θέλω να σου πω ότι πολλές φορές δυσφημιζόμαστε από τις μοροφιλοδοξίες, από καγκεντρέχες και από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε και τον. Ο συνάδελφος ο Λαγουδάκης, ο οποίος ήταν σύντομος, για δεν έχει περιπέτειες τέτοιες. Τέτοιες δεν έχει. Σύντομα. Παρά το γεγονός ότι εγώ ενδεχομένως είμαι ο νεότερος εκλεγμένος ως δήμαρχος σήμερα από αυτούς που βρίσκονται στην αίθουσα, εγώ θέλω να πω ότι ήδη έχω φάει δύο καταλογισμούς, Ηρακλή. Δύο καταλογισμούς λοιπόν στην προσπάθειά μου λοιπόν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, και αναφέρομαι στο ζήτημα των σχολικών φυλάκων όταν μετατράπηκαν σε αορίστου λοιπόν, και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχα πάρει, οι καταλογισμοί ήρθανε. Βέβαια το θέμα που θέλω να... Έτσι ακριβώς είναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλα ζητήματα. Εγώ απλά θέλω να ενημερώσω την κυρία Αντιπρόεδρο για ένα θέμα και υπό μορφή ερωτήματος κιόλας, για να κατανοήσω πολλές φορές πώς γίνονται κάποια πράγματα που κατά την προσωπική μου άποψη ίσως ενέχει και μια δόση υπέρβασης καθήκοντος από μέρους των Επιτρόπων. Εμείς λοιπόν στο Δήμο Περάματος έχουμε μπει σε μια διαδικασία που μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα τεράστιο και σημαντικό έσοδο για το Δήμο. Στο Δήμο Περάματος διέρχονται λοιπόν υπόγεια δίχτυα από μεγάλες εταιρείες και διεκδικήσαμε λοιπόν αυτά που με βάση τον νόμο ανήκουν λοιπόν στο Δήμο Περάματος. Αυτή η προσπάθεια είναι σαφές ότι δεν μπορούσε να γίνει με τον ένα νομικό σύμβουλο που διαθέτει ο Δήμος Περάματος, και γιατί το γνωστικό του αντικείμενο δεν ήταν στο βαθμό που απαιτείται σε μια τέτοια τόσο σημαντική δίκη, αλλά αφετέρου γιατί αυτός ο ένας ασχολείται λόγω της τεράστιας κακοδιαχείρισης των προηγούμενων χρόνων καθημερινά με 8 έως 10 δίκες λοιπόν στο Δήμο Περάματος. Αντιλαμβάνεστε ότι την να πάει λοιπόν και να διεκδικήσει σε δικαστήριο απέναντι σε ομάδες νομικών συμβούλων και μάλιστα φτασμένων γραφείων νομικών, δεν θα είχαμε καμία τύχη. Και ενώ λοιπόν στη διεκδίκησή μας αυτή προέκυψε πραγματικό όφελος με τελεσίδικες αποφάσεις τις οποίες έχουν αρχίσει να εκτελούνται, ο Δήμος Περάματος δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη νομική υπηρεσία που μας παρήχε ένα γραφείο. Στη βάση λοιπόν της αιτιολογίας που προβάλλει η Επίτροπος προκύπτει το θέμα του προσήκοντος μέτρου, έτσι, το οποίο θέλω να καταλάβω με ποια έννοια μπορεί να το καθορίζει η κυρία Επίτροπος, και μάλιστα έξω από τον κανονισμό ή έξω από τον νόμο.
όταν προκύπτει ένα τεράστιο έσοδο για το Δήμο. Αποδεδειγμένο. Αποδεδειγμένο. Και εμείς λοιπόν αυτή την εταιρεία δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Η κυρία Επίτροπος αυτή κάνει ζημιά οικονομική στο Δήμο. Εγώ είμαι έτοιμος λοιπόν κάποια στιγμή να στραφώ νομικά ενάντια στην Επίτροπο, γιατί αυτή προκαλεί ζημιά οικονομική στο Δήμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μία από αυτές τις εταιρείες μας πάει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο αντιλαμβάνεστε ότι η νομική υποστήριξη που πρέπει ο Δήμος Περάματος να έχει πρέπει να είναι αντίστοιχης λοιπόν γνώσης και ικανότητας που απαιτείται λοιπόν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Το ποσό λοιπόν, με βάση πάλι το προσήκον μέτρο που μας βγάζει η Επίτροπος, μόνο γέλια προκαλεί σε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν από νομικής άποψης ποιες είναι οι αμοιβές. Μας κατεβάζει λοιπόν, ενώ ο κανονισμός λέει ότι μπορεί να είναι από 10, από 12 μέχρι 23, μας το κατεβάζει στο 6%, γιατί εμείς έχουμε και ένα άλλο σημαντικό. Οι νομικές αυτές υπηρεσίες δεν θα πληρωθούν αν δεν κερδίσει ο Δήμος. Η συμφωνία που υπάρχει είναι ότι η αμοιβή αυτή θα είναι φάπαξ για μία φορά, ενώ ο Δήμος θα συνεχίσει κάθε χρόνο να έχει αυτό το έσοδο, και όχι μόνο θα προκύπτει αυτό το έσοδο, αλλά δεν θα πληρωθεί αν χάσουμε εμείς τη δίκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό και πόσο όφελος δημιουργείται σε μια κοινωνία όπως είναι η συγκεκριμένη κοινωνία στο Πέραμα. Εγώ ρωτάω και πάλι λοιπόν, με ποιο δικαίωμα μπορεί μία επίτροπος να επικαλείται το προσήκον μέτρο και να καθορίζει τιμές που είναι σαφές ότι δεν μπορεί να οδηγήσει λοιπόν το Δήμο στη διεκδίκηση ενός τόσο σημαντικού εσόδου που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο Δήμος. Η Επίτροπος, εκτός από έλεγχο νομιμότητος και κανονικότητος, κάνει και έλεγχο οικονομικότητος. Ναι. Κατά συνέπεια, με βάση αυτό τον έλεγχο της οικονομικότητος, και σας είπα προηγουμένως, με κάποια συγκριτικά στοιχεία, δεν τα ξέρω, δεν ξέρω τα στοιχεία του φακέλου, απεφάσισε ότι υπερβήκατε το προσήκον μέτρο. Έχετε λοιπόν όλο το δικαίωμα εσείς σαν Δήμος να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα του Δήμου, να διαφωνήσετε και να στείλετε τη διαφωνία στο αρμόδιο τμήμα, το οποίο θα αποφασίσει με βάση τον αντίλογο το δικό σας, να πω, και με τα στοιχεία τα δικά σας και με την Επίτροπο να επιλύσει τη διαφορά. Καταλάβατε? Το κατάλαβα. Ναι. Και ξαναμπαίνω και πάλι σε μια διαδικασία και λέω ότι αυτή η διαδικασία που μας ταλαιπωρεί στην καθημερινότητά μας, και δεν είναι η μόνη, είναι και άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η μόνη. Λέω ότι μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά. Όχι, θα διαφωνήσω εδώ. Θα διαφωνήσω εδώ, κύριε Δήμαρχε. Γιατί είναι μέσα στην αρμοδιότητα. Δεν υπόψη ούτε τη μέσα αγορά, ούτε τα περιθώρια που ο νόμος ορίζει και σου λέει ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να κινηθεί. Ο νόμος μας αφήνει αυτά τα περιθώρια λοιπόν. Μέσα σε συγκεκριμένα ποσοστά να κινηθούμε, κινούμαστε στα χαμηλότερα λοιπόν ποσοστά που μας επιτρέπει ο νόμος, και έρχεται λοιπόν αυτό να το ανατρέψει επειδή της αρέσει της Επιτροπής. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα διαφωνήσω. Προφανώς είναι συγκεκριμένη περίπτωση και αν θα τη δείτε. Δεν ξέρω, αν είναι μια εξαίρεση δεν μπορώ να σας πω εκ των προτέρων χωρίς να έχω στοιχεία. Από τους αδέλφους τουλάχιστον θεωρώ ότι καμία περίπτωση δεν είναι εξαίρεση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι χειρίζονται καταστάσεις και αντιμετωπίζουμε αντίστοιχο. Η Επίτροπος είναι μέσα στα καθήκοντά της και στις αρμοδιότητές της και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής αποφασίζει. Έχετε όλο το δικαίωμα να κάνετε διαφωνία, να το στείλετε στον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Ό,τι έλα Γιάννη, δεν είναι τώρα σπαρούσεις τώρα. Δεν μπορεί η κυρία Αντιπρόεδρος που μας τιμά σήμερα και μάλιστα την ευχαριστούμε που είναι και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να δεχθεί όλη την κριτική για όλη την παθογένεια ενός συστήματος που πραγματικά δεν θέλει την αυτοδιοίκηση να έχει αυτοτέλεια. Έτσι, εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα προσωπικά, έτσι, για όνομα Θεού. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Αντρέου. Κύριος Αντρέου και η κυρία Μασμανίδου και τελειώσαμε, έτσι. Σύντομα, κύριε Αντρέου.
Δύο παρατηρήσεις ήθελα. Όπως είναι η Επίτροπος, δεν μπορεί να μας δώσει χρήματα για ένα ατύχημα που έγινε. Κάθισα στο Σκαμνί, έφαγα 10 μήνες φυλακή, από τις 10 μήνες πήγαμε στους 7 μήνες και με πήγανε μόνο, δεν μου βάλανε χειροπέδες κάτω στο υπόγειο της σχολής Ευελπίδων. Και δεν μου βάλανε χειροπέδες γιατί είχα τις πατερίτσες λόγω της εγχείρησης που είχα κάνει. Η Επίτροπος δεν υπογράφει το ένταλμα το οποίο καταδικάστηκε ο Δήμος. Και την πληρώνουμε εμείς στην Ήφη και πήγα και πλήρωσα. Και έφτασα στο σημείο να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο να έρθει ντρέποντας γιατί ήμουνα με τους εγκληματίες. Δηλαδή είναι κάτι θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να το κοιτάξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, γιατί όταν φεύγει κάποιος δήμαρχος από την καρέκλα του να έχει ένα χρονικό όριο, μέσα σε ένα χρόνο να γίνονται τα πάντα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί εγώ μετά από 9 χρόνια να με έχουν με χειροπέδες από ένα μικρό ατύχημα του Δήμου. Σε ένα χρόνο να έρθει η Επίτροπος, όποιος θέλει, να κάνει τον έλεγχο και αυτοί που έχουν βλάψει το δημόσιο ή το Δήμο να πάνε φυλακή. Δεν μπορεί να αιωνίζεται αυτό το ζήτημα 10 χρόνια ή 20 χρόνια να πούμε να τρέχουμε στα δικαστήρια. Είναι το, μετά από 40 χρόνια, πιστέψτε ειλικρινά, στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πρώτη φορά που πήγα κατηγορούμενος και πήγα με τους εγκληματίες. Και παραλίγο να είχα και τις χειροπέδες. Αυτό ήθελα. Κυρία Μασιμανίδου, και μετά εσείς και τελειώσαμε. Κολογές για τούμπα να είναι. Εντάξει, είναι θέμα της παραγραφής των προθεσμίων. Καλημέρα σας. Επειδή πρώτη φορά μιλάω σε τέτοιο χώρο, νιώθω λίγο τρακ. Δυστυχώς ή ευτυχώς είσαστε λίγοι και μπορώ να φύγω από το τρακ μου. Θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι το εξής. Είναι άσχετα από αυτά, από τα ελεγκτικά κλπ, γιατί ήδη εξαντλήθηκε το θέμα. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί στη θητεία μου αυτή σαν δημοτικός σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος, έχω δήμαρχό μου τον κύριο Στεργίου. Γιατί μετά από τόσα που άκουσα εδώ μέσα, το να πάω εγώ στο σπίτι μου και να κοιμάμαι με ήσυχη τη συνείδησή μου και την καρδιά μου, είναι πολύ σημαντικό. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί λείπει τόσος πολύς κόσμος από εδώ μέσα, ένα. Δεύτερον, έφυγαν δύο σημαντικοί άνθρωποι, ο υπουργός μας και ο κύριος Πατούλης. Διότι αν ήταν εδώ, θα ήθελα να ακούσουν πρώτον το τι ελέγχθησαν από όλους τους δημάρχους, από όλους σας, αφενός, και αφετέρου αυτό που θέλω να πω εγώ. Είπε ο κύριος υπουργός ότι θα εύχεται να είναι ανθρωποκεντρικό. Όμως φαίνεται, του διαφεύγει, γιατί δεν νομίζω ότι θα το γνωρίζει, ότι οι εκλογές στην Πέδα δεν ήταν καθόλου ανθρωποκεντρικές. Έγιναν αφού συσπηρώθηκαν όλα τα κόμματα και για μία ψήφο ο δήμαρχός μας έχασε την προεδρία. Το δεύτερο, σαν γιατρός, γιατί είμαι γιατρός, θα έπρεπε να ακούσει ο κύριος Πατούλης ότι τα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αν υπήρχε και ουσία, όλοι οι γιατροί από την Ελλάδα έχουν φύγει σαν τους ποντικούς, δεξιά-αριστερά, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσουν να ζήσουν. Καλές είναι οι θεωρίες, αλλά πόρο απέχουν από την πράξη. Πολύ θα ήθελα να ήταν εδώ να το ακούσουν. Και το τρίτο και τελευταίο, ένα κατά τη γνώμη μου ελπιδοφόρο μήνυμα. Κάποτε μου είπανε τα παιδιά μου, εμείς είμαστε ηλίθιοι μαμά, γιατί έχουμε αρχές. Είναι επιστήμονες και οι τρεις. Έχουμε αρχές. Και θεωρούμε τον εαυτό μας ηλίθιο. Τότε λοιπόν τους εξηγήσα ότι ας κάνουμε λοιπόν εμείς έναν πυρήνα.
που όχι μόνο ηλίθιος δεν λέγεται, αλλά λέγεται πυρήνας με αρχές. Αυτό το λέω σε εσάς που είσαστε εδώ σήμερα, που είμαστε μόνο τρεις, αλλά ας γίνουμε ο πυρήνας της ουσίας, όχι της φανφάρας και των λόγων, και με αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να μην αδικούμε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, έτσι, έχουν τη συνάντηση της Επιτροπής στο Υπουργείο. Έτσι, αυτό μας το είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Τσούμας, και τελειώσαμε. Είμαι ο Θανάσης Τσιούμας, είμαι δικηγόρος. Δεν έχω εκλεγεί ποτέ. Δεν έχω βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγώ, ούτε για δημοτικό σύμβουλος, ούτε για δήμαρχος. Έχω την τιμή να συνεργάζομαι νομικά με το Δήμο Πεντέλης στα 39 χρόνια της μάχημης δικηγορίας μου. Η παρέμβασή μου θα είναι σύντομη, γιατί θα εστιαστεί σε δύο μόνο σημεία. Το ένα σημείο είναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι το εξής. Όλα αυτά που είπατε πράγματι είναι βάσιμα. Όμως, από την εμπειρία μου, έχω διαπιστώσει ότι η κατάρτιση των επιτρόπων που βάζεται στους Δήμους για τον προληπτικό έλεγχο δεν είναι πάντοτε στο βαθμό που πρέπει σε όλους τους επιτρόπους. Τελευταία δε, η ποιότητα αυτή έχει εκπέσει σε αυτονόητα πράγματα. Όχι σε όλους, δεν λέω σε όλους, έχω άμεση εμπειρία. Τώρα, ήθελα να επισημάνω, μάλλον να διευκρινίσω, ότι ο κύριος Καμάρας σας είπε κάτι που απαντήσατε, αλλά νομίζω δεν το απαντήσατε. Έχει δίκιο ο κύριος Καμάρας. Τι είναι αυτό? Είναι το εξής. Όταν πάει το ένταλμα σε προληπτικό έλεγχο, έχει περάσει η διαδικασία της ουσίας. Δηλαδή έχει υπογραφεί η σύμβαση, δεν υπάρχει εδώ προσηματικός έλεγχος, έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχουν γίνει διαπραγματεύσεις, έχει γίνει το έργο, έχει. Όταν λοιπόν πάει για τον προληπτικό έλεγχο, το 80% του ελέγχου, που το αντικείμενο του ελέγχου, έχει γίνει. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο που θέλω να πω, μέσα στα λεπορώ, είναι ότι υπάρχει μία διαδικασία που έχει ειδικό τμήμα στο Ελεκτικό Συνέδριο, είναι το τμήμα των δημοσιονομικών διορθώσεων. Αυτό δεν το άκουσα εδώ πέρα. Δεν είναι ειδικό τμήμα, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Μαζί με τις αρμοδιότητες, τις άλλες που έχει. Ναι, είναι το πρώτο τμήμα του Ελεκτικού Συνεδρίου, το πρώτο τμήμα. Εντάξει, είναι το πρώτο τμήμα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ναι, που έχουν σχέση με τις δημοσιονομικές και με τις δημοσιονομικές. Τι είναι όμως οι δημοσιονομικές διορθώσεις, κυρίως? Είναι στα επιδετούμενα έργα, κύριε Καμαρά. Όπως ξέρετε, το ΕΣΠΑ έχει εισχωρήσει στα σπλάχνα της Ελλάδος, όπως και το καινούργιο. Εκεί λοιπόν υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών μια ανεξάρτητη αρχή που λέγεται ΕΔΕΛ, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Αυτή λοιπόν η επιτροπή έρχεται και ελέγχει μετά από πολλά χρόνια αν ένα έργο ή μια προμήθεια άρχισε από την αρχή, από την προκήρυξη, και τελείωσε σωστά, όχι με βάση τον προσυμβατικό έλεγχο, που δεν υπάρχει σε όλα, υπάρχει όριο προσυμβατικού ελέγχου, όπως ξέρετε, μέχρι 5 εκατομμύρια νομίζω είναι. Έρχεται λοιπόν η αρχή αυτή και λέει ότι, κύριε, δεν εφαρμόσατε. Να υποθέσουμε ότι έχει γίνει και προσυμβατικός έλεγχος. Δεν εφαρμόσατε όμως τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες είναι Επιτροπή, Ένωση κτλ., Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Και έρχεται και τι κάνει? Κάνει καταλογισμούς, πότε στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, αλλά και κυρίως κάνει καταλογισμούς στο Υπουργείο των Οικονομικών. Και έρχεται οι Βρυξέλλες και σας ζητάνε τα λεφτά πίσω που επιδότησαν ένα έργο. Τώρα, ας πούμε, στο Δήμο Πεντέλης, αν γίνει ένα έργο 5 εκατομμύρια, μπορεί να έρθει αύριο η ΕΔΕΛ, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Έλεγχου, και να ζητήσει από το Δήμο τα 5 εκατομμύρια, τα 4 ίσως, τα 3 ίσως. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν τα δίνει ο Δήμος, τα δίνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Το οποίο όμως πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε έναν κωδικό του έχει ΕΣΠΑ επιδοτήσεις και μειώνεται εκεί το ΕΣΠΑ και πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Α, ξέχασα κύριε Στοργίου να πείτε ότι σε όλες τις παραπομπές σας στον πειθαρχικό έλεγχο μέχρι τώρα έχετε αθωωθεί. Έπρεπε να το πείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Αντιπρόεδρο και για την καλή συνεργασία που έχει με την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε όλους σας.